Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που αφορά τη διαπραγμάτευση. Οι διαπραγματεύσει με τους θεσμούς θα συνεχιστούν αμέσως μετά την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον από τις 15 έως τις 17 Απριλίου. Η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και καιρό καθώς η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει πλήρες προτάσεις που καλύπτουν απόλυτα τους στόχους της συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου. Την περασμένη εβδομάδα είδαν το φω τη δημοσιότητα σενάρια που αφορούσαν εσκεμμένη μεθόδευση κολυσιεργία στι διαπραγματεύσει από την πλευρά στελεχών του Διεθνούς Ταμείου. Υπενθυμίζουμε ότι η Διευθύντρια του Ταμείου χαρακτήρισε τα σενάρια αυτά ανοησίε και τάχθηκε υπέρ τη ε, ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Μέχρι στιγμής αυτή η πρόθεση δεν επαληθεύεται από τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, η παραδοχή λαθών από τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ένα θετικό γεγονός που συμβάλλει στην κατανόηση όσων συμβαίνουν από τη διεθνή κοινή γνώμη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα τηρήσει κατά τη Συμφωνία του Ιουλίου και υπογραμμίζει ότι το ίδιο οφείλουν να κάνουν και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσει, όπω ξέρετε, διεξάγονται στην Αθήνα και θα συνεχιστούν την επόμενη Δευτέρα. Οι κρίσιμε αποφάσεις για την Ευρώπη λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό έδαφο. Όσον αφορά το προσφυγικό ζήτημα, η κυβέρνηση επιταχύνει τη δημιουργία θέσεων φιλοξενία για του πρόσφυγες... Ήδη από τον Πειραιά αναχώρησαν περισσότερα από χίλια άτομα που μεταφέρθηκαν στους Καραμαγκά και συνεχίζουν και σήμερα και αυτή τη στιγμή δηλαδή συνεχίζουν να μεταφέρονται. Εκτιμούμε ότι ο ρυθμός αυτός στις επόμενες μέρες θα επιταχυνθεί. Επίσης, ήδη έχουν εγκατασταθεί και ξεκινήσει να εργάζονται τα πρώτα κλιμάκια εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Τα πρώτα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων θα είναι έτοιμα περίπου μετά από 15 μέρες, οπότε και θα ξεκινήσει το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας. Άμεση προτεραιότητα είναι η εκένωση της ειδωμένης. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι επεισόδια σαν αυτά που έγιναν προχθές από δυνάμεις τάξης της γείτονος χώρας, εναντίον απελπισμένων προσφύγων και μεταναστών, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και πολλά παιδιά, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει διαρκώ του πρόσφυγε τη Ιδωμένη ότι ο διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων είναι κλειστό. Του καλεί να εγκαταλείψουν το σημείο και να δεχθούν τη μεταφορά του στι δομέ φιλοξενία. Επίση, του καλεί με ενημερωτικά φυλάδια να μην πιστεύουν φήμε και τι ψευδεί πληροφορίε που διακινούνται ανεύθυνα από αγνώστου και να συνεργαστούν με τι ελληνικέ αρχέ. Παρακολουθούμε στενά τη δράση τέτοιων ατόμων και εξετάζουμε, αν χρειαστεί, την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Χωρίς όμως να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ανθρωπιστική δραστηριότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα της Ιδωμένης και του Πειραιά θα αντιμετωπιστεί με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο, εφόσον ξεκινήσουν και οι διαδικασίες κατάσταση προσφύγων προς ευρωπαϊκές χώρες από τα κέντρα φιλοξενίας. Σε αυτή την κατεύθυνση καλωσορίζουμε και την ενεργή πρωτοβουλία των έξι Υπουργών Εσωτερικών από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επισκέφθηκαν τι προηγούμενε μέρε στη χώρα μα. Σημειώνουμε σε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη το γεγονό ότι οι προσφυγικέ ροέ στο Αιγαίο έχουν περιοριστεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα έω μηδενικά. Και όπω γνωρίζετε, το ερχόμενο Σάββατο 16 Απριλίου, ο Πάπα Φραγκίσκο και ο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο θα επισκεφτούν τη Λέσβο όπου θα τους υποδεχθεί ο Πρωθυπουργό από κοινού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία και ενισχύει σημαντικά τη χώρα και το λαό μας στον αγώνα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης που δίνει για τη στήριξη των προσφύγων. Ε, στο επίπεδο των κυβερνητικών πρωτοβουλειών, έως την Παρασκευή, θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει απο 7 έως 10 μέρες και στη συνέχεια αφού ενσωματωθούν παρατηρήσεις όπου κρίνεται σκοπιμό θα αναρτηθεί η οριστική προκήρυξη με προθεσμία 30 έως 45 μέρες για την κατάθεση των φακέλων. Απο τη διαδικασία αυτή θα προκύψει η λίστα όσων πληρούν τα κριτήρια και η συζήτηση των σχετικών ενστάσεων εφόσον φυσικά υπάρξουν. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας προβλέπει τη δημοπράτηση των συχνοτήτων. Ήδη έχουν δημοσιευτεί οι δύο από τις τρεις κοινέ υπουργικέ αποφάσεις που προβλέπονται από την προκήρυξη και που αφορούν τη μεταφορά αρμοδιότητας της διενέργειας του διαγωνισμού στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων αναειδικότητα ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Εντό επίση των ημερών, θα εκδοθεί και η τρίτη κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει την τιμή εκκίνηση για κάθε τηλεοπτική άδεια. Ε, εκδόθηκε και έχει τεθεί σε ισχύ κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλου τους ανασφάλιστου. Η απόφαση αυτή παρέχει πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτε. 2 εκατομμύρια πολίτε που ανήκουν στι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού. Σχετικέ ανακοινώσει έχει κάνει, βεβαίω, το Υπουργείο Υγεία. Τέλο, την Τετάρτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τη Βουλή η πρόταση των κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ για τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εταιριών μέσων μαζική ενημέρωση. Ειδικότερα, τα προσδιερεύνηση ζητήματα είναι το περιεχόμενο και η όρη των συγκεκριμένων δανειακών συμβάσεων, η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών σε σχέση με τους κανονισμούς των πιστοτικών ιδρυμάτων, το ύψος των δανείων και η σημερινή πορεία εξυπηρέτησής τους, καθώς και οι εγγύησει για τις δανειοδοτήσεις αυτές. Τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, το οποίο έχει και μια προσωπική διάσταση, η τακτική μεταφορά στις πολιτική αντιπαράθεσης στα δικαστήρια αντικατοπτρίζει την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το δημόσιο διάλογο. Προφανώς δεν ανέχονται την υποβολή εύλογων ερωτημάτων που προκύπτουν από δημοσιογραφική έρευνα. Ζητάμε απαντήσεις, απαντούν με κοφαντική σιωπή και μηνύσεις. Οι απαντήσεις αυτές προφανώς δεν οφείλονται σε μένα προσωπικά, ούτε στην κυβέρνηση βεβαίως, και δεν ζητήθηκαν από κάποιον προσωπικά. Οι απαντήσεις αυτές οφείλονται δημοσίως στον ελληνικό λαό.